Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μελιγκόν, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Καταρχάς, θα ήθελα το σχόλιο σας για τη σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο Εφετών λέει ότι είναι αοριστολογίες και γενικότητες οι καταθέσεις και οι καταγγελίες επί των οποίων στηρίχθηκε η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την Οβάρτης. Για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, μάλλον, για την Οβάρτης. Όσο θα προχωρούν οι ημέρες και όσο θα προχωρεί η διαδικασία, θεωρώ ότι αυτό το στημένο έτσι ώστε και το ψευδές δίλημα, σκευωρία ή υπαρκτό σκάνδαλο, όλο και περισσότερο θα καταρρύπτεται. Είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή στην πορεία. Η Νοβάρτης είναι υπαρκτό σκάνδαλο και θα πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να χυθεί άπλετο φως και εφόσον υπάρχουν ποινικές ευθύνες να αποδοθούν εκεί που είναι. Πιστεύετε ότι σήμερα το γεγονός ότι εδώ στο Κόντρα θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ θα βοηθήσει στο να μπει ουσία, να μπει υπόθεση ξανά στην ουσία της, δηλαδή τι ακριβώς ήταν το σκάνδαλο Νοβάρτης, πόσο κόστησε και βεβαίως πόσο ψηλά φτάνει? Όχι μόνο θα βοηθήσει, αλλά νομίζω ούτε απλώς θα ξαναφρεσκάρει, αν θέλετε, τις μνήμες, κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί, αν θέλετε, στη συλλογική συνείδηση και μνήμη ενός λόγου που υπέφερε τα πάνδυνα, το τι, το ποιο πάρτι γινόταν και τι γινότανε. Αλλά νομίζω ότι θα δώσει όθηση και πιθανόν λεπτομέρειες και αφορμή έτσι ώστε να μπουν και νέα στοιχεία. Και ελπίζω σε αυτό. Έχετε άλλωστε ένα μαραθώνιο από ό,τι είδα από τις 10 μέχρι τις 2. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, οτιδήποτε γίνεται προκειμένου να αποδίδονται ευθύνες και να είναι όλα στο φως σε ένα λαό ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και περνούσαν δισεκατομμύρια και σφύριζαν όλοι αδιάφοροι, νομίζω ότι αυτό είναι μία πράξη δικαιοσύνης και μία πράξη η οποία θα δώσει και την αξιοπιστία σε ένα πολιτικό σύστημα που τα προηγούμενα χρόνια έδειξε ότι δεν σεβόταν αυτά ακριβώς οι αξίες τις οποίες έπρεπε να έχει απέναντι στο λαό. Βέβαια, το ντοκιμαντέρ περιέχει αποκαλύψεις φωτιά. Ωστόσο, το ερώτημα είναι μήπως εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ βιαστήκατε να μιλήσετε για ευθύνες πολιτικών, ενώ μέχρι στιγμής τα χειροπιαστά δεδομένα, θα δούμε που θα καταλήξει η δικαστική έρευνα, μέχρι γιατρούς φτάνουν, δεν είναι έτσι? Οι ευθύνες πολιτικών στάθηκαν από τη δικαιοσύνη στην Ελληνική Βουλή. Και από τη στιγμή που στάθηκαν στην Ελληνική Βουλή, υπήρχε μόνο ένας μονόδρομος, η σύσταση της Επιτροπής. Ωστόσο, και λόγω του άρθρου 86, το οποίο δεν είχε αναρθρωρηθεί, η κίνηση την οποία κάναμε ήταν να ξαναστείλουμε τους φακέλους στην ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να διερευνηθούν. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι à la carte καλή. Τη δικαιοσύνη να την αφήνουν στους ίσχυοι και να μην την εκβιάζουν. Δεν μπορεί να είναι καλή όταν βάζει υποθέσεις στον αρχείο και είναι κακή όταν πηγαίνει και ασκεί ποινικές διώξεις. Και έχουμε άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς επίσημα δεν βγήκαμε να πούμε ότι οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Κύριε Μελιγκόνη, οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Υπάρχει μια υπερφόρτωση. Ωστόσο όμως, από εκεί και μετά, και μετά Global Bank και οτιδήποτε κάνανε, μεταφέρανε έξοδα τα οποία έπρεπε να έχει η ελληνική πολιτεία, να τα έχει όμως ορθολογισμένα, να τα έχει με ελέγχους, με διάβια και όχι με αυτά που γινόντουσαν τα πάρτι, τα μετέφεραν στις τσέπες των πολιτών. Αυτό είχαν κάνει και αυτό εμείς κατηγορούσαμε συνεχώς. Βεβαίως, φαντάζομαι θα το έχετε αντιμετωπίσει και ως ερώτηση ή κατηγορία ακόμη και από συντρόφους σας. Μήπως η ίδια η προηγούμενη κυβέρνηση, μήπως όλοι σας, είχατε καλλιεργήσει κάποιες υπερβολικές προσδοκίες ως προς το πότε και αν θα φτάσουμε να μιλάμε για πολιτικά σκάνδαλα με αποδείξεις και ονόματα? Γι' αυτό που λέω δεν έχει να κάνει μόνο με το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά γενικώς με όλες αυτές τις δυσόδεις υποθέσεις σε αυτή την περίφημη ατζέντα καθαρά χέρια που κατά καιρούς υιοθετούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελιγκόνη, δεν νομίζω ότι είχαμε άδικο ως προς τις πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και μετά όμως, όταν τα πράγματα φτάνουν στις ποινικές ευθύνες, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Οι ευθύνες πολιτικών, οι οποίες φέραν ένα σύμπλεγμα, αν θέλετε, το τρίγωνο της διαπλοκής που λέγαμε, υπήρχε. Από εκεί και μετά, οι ποινικές ευθύνες είναι ένα άλλο κομμάτι όμως, το οποίο εκεί η δικαιοσύνη είναι τελείως ανεξάρτητη και νομίζω ότι το τελευταίο που μπορεί να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έλεγχε τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ακούω ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος μπορούσε ή να επιβάλλει να κάνει πράγματα, εμένα τουλάχιστον δεν μου φαίνεται και τόσο σοβαρό, γνωρίζοντας ότι ακριβώς συμβαίνει. Οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και η πολιτική διαπλοκή υπήρξε. Αποτέλεσμα, αν θέλετε, είναι και η τελευταία τροπολογία ή η διάταξη την οποία φέρνει η κυβέρνηση, όπου αθώνει ουσιαστικά τους τραπεζίτες για διώξεις
οι οποίες όμως αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις. Δεν είναι το, αυτό που λένε για τους δανειολήπτες. Ουσιαστικά είναι για εκείνα τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια, τα δανεικά και αγύριστα των κομμάτων κλπ. Είναι μια χαριστική πράξη η οποία είναι ντροπιαστική για το κοινοβουλευτικό σύστημα και η κυβέρνηση πρέπει να την αποσύρει. Απ' την άλλη πλευρά, αν είχατε δίπλα σας τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι τόσο καιρό πολλοί δανειολήπτες, κόκκινοι, κατακόκκινοι, πηγαίνουν στις τράπεζες, προσπαθούν να κάνουν μια ρύθμιση. Μια ρύθμιση που σε άλλες συνθήκες οι τράπεζες θα μπορούσαν να πούν: παίρνω χι ποσό, σου κουρεύω το υπόλοιπο και πάμε παρακάτω. Και ακόμα και οι διευθυντές καταστημάτων δεν το κάνουν γιατί φοβούνται ότι θα έχουν ποινικές ευθύνες έναντι των μετόχων τους. Θέλω να πω, είναι μόνο για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων όλο αυτό? Υπάρχει διάταξη συγκεκριμένη την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή η διάταξη την οποία φέρουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί από εμάς και την οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, υπάρχει όμως τέτοια διάταξη. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτοί. Έχουν πάει ένα βήμα περισσότερο. Μάλιστα. Μια που μιλάτε για την δικαιοσύνη, αναρωτιέμαι εάν. Επειδή εντάξει, ανεξάρτητη είναι, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται. Σας δημιούργησε, σας γέννησε ποτέ υποψίες καθόλου αυτά τα 4,5 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε, ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούσαν οι έρευνες και γινόταν η απονομή της δικαιοσύνης? Κύριε Μελιγκόνη, είναι γνωστή η παθογένεια αυτή. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι μόνο για τις υποθέσεις αυτές, αλλά συνολικά όλο το σύστημα έτσι όπως ήταν και η καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης ακόμα και για απλές υποθέσεις, ότι έφτανε στο σημείο να ακυρώνει την ίδια απόδοση της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις, όπως επίσης και η τελευταία μεγάλη παρέμβαση ήταν το νομοσχέδιο του κυρίου Καλογύρου. Τώρα βλέπω η Νέα Δημοκρατία φέρνει κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε. Στεκόμαστε κριτικά αλλά και απέναντι σε αυτά που φέρνει. Είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις, εμείς προσπαθήσαμε έτσι ώστε να μην φτάνει η καθυστέρηση στη μία απόδοση δικαιοσύνης ουσιαστικά. Δηλαδή, αν φτάσει μετά από 15 χρόνια. Ωστόσο, όμως έχει τους ρυθμούς της και οι ρυθμοί θέλουν μια ισορροπία. Δηλαδή, το να προτρέξεις ή να πας πολύ αργά και τα δύο είναι άσχημα. Θέλει το συγκεκριμένο χρόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες έτσι όπως υπάρχουν από τη δικαιοσύνη. Ναι, υπάρχει τέτοιο θέμα και νομίζω πρέπει να τρέξει. Εμείς ωστόσο έχουμε άμεσα, όπως ξέρετε, το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, κύριε Μελιγκόνη. Και επειδή αύριο θα γίνει και η συνεδρίαση, θα έρθει και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα παρουσιάσει, δεν μπορεί να παρουσιάσει νομοσχέδιο ούτως ή άλλως, θα παρουσιάσει τα 4-5 βασικά σημεία. Ναι. Και είναι και την Παρασκευή η συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Mm-hmm. Συνολικά, εφόσον μπορεί να υπάρχει και θα γίνουν ψηφοφορίες, έτσι ώστε να παρουσιαστούν στην Ολομέλεια, αν μπορεί να υπάρχει συνένεση ή που υπάρχουν διαφωνίες για τις διατάξεις της αναθεωρητές του Συντάγματος. Αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι και στις επαφές τις οποίες είχαμε με τα δίκτυα αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης Ευρώπης. Ναι. Αλλά και με την ΠΑΔΕΗ, αν θέλετε, με ομογενείς. Νομίζω ότι η πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή η οποία ήταν κοντά, η οποία έδινε και το δικαίωμα σε όλους στην Ιθαγένεια, χωρίς την επιστολική ψήφο, να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ομόφωνα η Επιτροπή είχε πει ότι δεν καλύπτεται ούτε η μυστικότητα, ούτε είναι δυνατόν να γίνει, γιατί έχουμε και στο εσωτερικό θα πρέπει να δώσουμε το ίδιο δικαίωμα. Ωστόσο, έδινε το δικαίωμα 12 έως 12 βουλευτές, της διασποράς βουλευτές, με πλήρη δικαιώματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να είναι αντιπρόσωποι τους. Κάτι το οποίο νομίζω αρχίζουν τώρα να το αντιλαμβάνονται οι ομογενείς και θα τους καλούσα και μέσα από την εκπομπή σας να καθίσουν να διαβάσουν τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου την οποία είχαμε καταθέσει. Πάντως, κύριε Αμανατίδη, ισχύει ότι αν δεν δείτε να μπαίνουν στο Σύνταγμα, να ψηφίζονται οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο, το ανώτατο όριο απουσίας από τη χώρα, το να είναι τουλάχιστον για 2 χρόνια μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια παρόντες στην Ελλάδα οι απόδημοι και το να είναι ενεργός ο άφημί τους, δεν θα συνενέσετε, σωστά? Αυτό θα μπει, έχουμε επιφυλαχθεί μέχρι την Παρασκευή έτσι ώστε να έρθει η τελική διάταξη. Γιατί η συζήτηση που έγινε. Mm-hmm. Είναι πάλι προτάσεις για αλλαγές. Ωστόσο, σε όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι ένας νόμος θα καλύψει ένας εκκλησικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρωθούν, να δίνεται η δυνατότητα συνταγματικά. Mm-hmm.
εσμεθαύριο μάλλον τα σπουδαία. Τώρα, πάμε λίγο στις Βρυξέλλες, εκεί που σε μια επιτροπή της Ευρωβουλής ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι, ότι είναι εκτός των δυνατοτήτων διαχείρισης όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προσφυγικές ροές που έχουμε αυτόν τον καιρό. Θα ήθελα να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση. Κύριε Μελιγόνη, πέρα από το στοιχείο το οποίο μπορεί να ήθελε να χρησιμοποιήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης έτσι ώστε να δώσει μια εικόνα και να ζητήσει την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων, νομίζω όμως ότι κατέδειξε ουσιαστικά το τι ακριβώς έγινε αυτούς τους 4-5 μήνες τους οποίους είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Την αργοπορία την οποία είχανε, ναι, τις διατάξεις των νομοσχέδιων το οποίο φέραν, το οποίο όλοι οι διεθνείς οργανισμοί στάθηκαν απέναντί του, ναι, και το πιο βασικό είναι η αναποτελεσματικότητα. Κύριε Μελιγκόνη, θεωρούμε ότι αυτά τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση θα είναι αναποτελεσματικά. Και μας ανησυχεί το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης επενδύει συνέχεια στη ρητορική «δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες», ενισχύοντας τα, όχι απλώς αντανακλαστικά, ενισχύοντας πρακτικές οι οποίες βγαίνουν μέσα από ομάδες, αλλά και από το ίδιο του το κόμμα, σε σχέση με το πρόβλημα αυτό. Και εννοώ τις κινήσεις οι οποίες βλέπετε, τις διάφορες ότι δεν θέλουν. Και μιλάμε για ευάλωτες ομάδες, μιλάμε για παιδιά με οικογένειες. Ναι. Αυτό είναι που τους δυσκολεύει. Και ενώ από τη μία ζητούν τη συνένεση από την αξιωματική αντιπολίτευση, από την άλλη επιτρέπουν, όσο και να γίνεται άδειασμα από την κυρία Μπακογιάννη ή από τον κύριο Πέτσα, επιτρέπουν φωνές βουλευτών και στελεχόντες οι οποίοι ενισχύουν τέτοιες κινήσεις. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και σας άκουγε να μιλούσατε για διαχειριστική αποτυχία, αυτό που θα σας έλεγε, για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου, θα ήταν: μα καλά, με 20% απορρόφηση κονδυλίων και με μόνο 1.800 επιστροφές στην Τουρκία, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για διαχειριστική αποτυχία στον προσφυγικό. Τι θα το απαντούσατε? Θα το απαντούσαμε ότι οι 1.800 είναι αυτές που γίνονται. Όχι οικειοθελώς. Οι υποχρεωτικές. Αυτές είναι. Το σύστημα αυτό έχει δυσκολία και θα το δούνε ότι δεν πρόκειται να πιάσουν αυτά τα νούμερα. Θα το έλεγα όμως ότι αποκρύπτει το γεγονός των περίπου 19.000-20.000 οικειοθελών αποχωρήσεων οι οποίες γίνανε. Θα το έλεγα ότι το πρόγραμμα Ερμής ή το πρόγραμμα Εστία, το πρόγραμμα Εστία το οποίο υπάρχει, έχουν προχωρήσει έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν και η ιδεοληψία τους να μην μετακινήσουν τους έφτασε τους δύο πρώτους μήνες να φτάσουν στις 15.000 από 6.000. Ναι. Το νέο αφήγημα, κύριε Μελιγκόνη, που το άκουσα και από τον κύριο Πέτσα τον πριν, ήταν ότι εσείς τα έχετε γεμίσει και εμείς τώρα ήρθαμε και πήραμε μια σταγόνα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε προσφυγικές ροές το 2015 πάνω από 1 εκατομμύριο. Και αυτοί ήρθαν με υπόσχεση ότι εμείς θα τα φυλάμε και έλεγα στον ελληνικό λόγο: εμείς θα φυλάμε και δεν θα μπαίνει τίποτα. Ναι. Και μόλις ήρθαν, όχι μόνο δεν κατέρευσε πανταγωδώς αυτό που είπαν, γιατί οι ροές αυξήθηκαν. Γιατί δεν είναι ζήτημα και φυλούσαν τα σύνορα και τα φυλάνε τα σύνορα, είναι ζήτημα της εργαλειοποίησης και των κινήσεων που κάνει ως κυβέρνηση. Για παράδειγμα, εμένα με ανησυχεί το ότι λείπει η χώρα μας από την πρωτοβουλία την οποία έκανε η Ιταλία και οι άλλες χώρες σε σχέση με την αυτόματη κατανομή προσφύγων στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Κάναμε μια πολύ αδύναμη συνεργασία με Κύπρο και Βουλγαρία, σαν υπερσπασμό. Δεν λέει τίποτα. Η χώρα μας δηλαδή πρέπει πιο αποφασιστικά να μπει εκεί όπου παίρνονται οι αποφάσεις, έτσι ώστε να γίνουν οι αλλαγές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συνεννοήσεων. Ναι. Για να λυθούν τα θέματα αυτά. Επειδή πριν αναφερθήκατε και σε δηλώσεις ακραίες από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε και από χθες όλη αυτή την ιστορία με το ρατσιστικό μπάρμπεκιου. Αυτή υπογράφεται, διοργανώνεται μάλλον, από την Ένωση Μακεδονομάχων και επειδή και ως Υφυπουργός Εξωτερικών είχατε περάσει έτσι τον παθόν σας τον τάραχο με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς φοβάστε ότι πίσω από όλες αυτές τις ρατσιστικές εκδηλώσεις μπορεί να υπάρχει ένα γόνιμο έδαφος για να εποαστεί ξανά το αυγό του φιδιού? Ο φόβος, τον φόβο και τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και το ότι κινδυνεύουν τα παιδιά μας, κινδυνεύουν όλοι, κινδυνεύει ο πολιτισμός μας, κινδυνεύουν θα λιωθούμε, θα γίνουμε το ένα και το άλλο, εδράζεται σε μία αντίληψη η οποία... Θέλω να σας πω ότι είναι ξένη με τους Έλληνες. Θεωρώ ότι είναι ξένη με εμάς. Έχει μια ακραία αντίληψη η οποία είναι στα όρια του φασισμού, η οποία
Εάν εποαστεί πάλι αυτό, έχουμε πρακτικές της Χρυσής Αυγής, οι οποίες ελπίζω ότι δεν θα βρουν πρόσφορο έδαφος, και αυτό όμως την ευθύνη την έχουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το τι βήμα τους δίνουν για να μιλήσουν, ναι, έχουν οι πολιτικοί, τα κόμματα συνολικά, τα οποία πρέπει στο εσωτερικό τους, δηλαδή η ενσωμάτωση τέτοιων ιδεών από κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το οποίο θέλει να είναι κεντροδεξιό, να εμφανίζεται, όπως λέει η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Πέτσας. Και η πίεση την οποία δεχθήκαν ενσωμάτωσαν μέσα τέτοιες πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες εκφράζονται τώρα με τους βουλευτές τους. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Όπως και εμείς. Θα πρέπει πιο ενεργά, αν θέλετε, οι τοπικοί άρχοντες να το δουν, και βεβαίως να καθίσει η πολιτεία σοβαρά να βοηθήσει τις περιοχές εκείνες. Μπορώ να καταλάβω όλα τα προβλήματα. Εμείς όντως διαχειριστήκαμε ένα θέμα με 40% στελέχωση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ναι. Αυτοί ήρθαν και το καταργήσανε. Μάλιστα. Δυσκολεύουν την αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η έκκληση αγωνίας μου. Όσο για τα άλλα, για τις συνθήκες, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να διευκολυνθούν. Εκεί είμαι απόλυτος και εγώ. Όσο δεν καταφέραμε εμείς, και ελπίζω σε αυτό το τομέα να τα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία καλύτερα. Μάλιστα. Έχει σημασία που κλείνουμε έτσι την κουβέντα μας. Κύριε Μανατίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ, κύριε Μελιγκό, να είστε καλά. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στα.